Από την αρχή του καναλιού εδώ και 4 μήνες έφτιαξα αρχικά 3 βίντεο που αφορούσαν στα λάθη των ελληνικών ταινιών. Και όχι μόνο λάθη, αλλά και διάφορα ευτράπελα, απρόπτα και περίεργα που εντόπισα. Η συντριπτική πλειοψηφία από εσάς, δόξα τω Θεώ, καταλάβατε απολύτως τις προθέσεις μου και τους λόγους για τους οποίους το έκανα. Όχι μόνο το καταλάβατε, αλλά μου υποδείξατε και ένα σωρό άλλα λάθη στα σχόλια, από τα οποία προέκυψε και ένα τέταρτο πρόσφατο βίντεο. Υπήρξαν όμως κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, που τις προθέσεις μου αυτές τις μισοκατάλαβαν. Και γι' αυτό μου έγραψαν σχόλια του τύπου: αυτά δεν είναι λάθη, και αν εσύ βλέπεις λάθη, εμείς τις ταινίες τις αγαπάμε και άλλα τέτοια. Λες και εγώ είπα σε κάποιον: όχι τις ταινίες αυτές να μην τις αγαπάς, γιατί είναι γεμάτες λάθη. Και τέλος υπήρξε και μια τρίτη κατηγορία, ακόμα μικρότερη, ευτυχώς, που δεν κατάλαβε Χριστό. Ένας μάλιστα στα σχόλια δεν έβρισκε τις λέξεις να εκφράσει το πόσο κομπλεξικός είμαι, που σπαταλώ το χρόνο μου για να εντοπίζω λάθη. Λοιπόν, χαλαρώνουμε, να φύγει το ίντρο και επανέρχομαι να τα εξηγήσουμε όλα ένα-ένα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτό που πολλές φορές άλλωστε το έχω γράψει και στα σχόλια. Ακολουθήστε και εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, αλλά και τη λογική σας. Δηλαδή τι? Μα υπάρχει περίπτωση ποτέ κάποιος σαν και εμένα να αλλιεύσει λάθη σε ταινίες, αν δεν τις ξέρει τις περισσότερες τουλάχιστον απ' έξω? Όπως και εσείς άλλωστε. Και το να ξέρει κάποιος τις ταινίες αυτές απ' έξω, τι άλλο από αγάπη και βαθιά γνώση προδίδει? Υπάρχει ποτέ περίπτωση για πράγματα που δεν τα αγαπώ και δεν τα γνωρίζω να κάνω ποτέ βίντεο? Για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, και τα τεχνικά του ζητήματα δεν έχω ιδέα. Θα έκανα ποτέ βίντεο για αυτά, μιλώντας μάλιστα και για τις τεχνικές ατέλειες των μοντέλων? Αν το έκανα, πράγματι θα ήμουν κομπλεξικός. Και γιατί θα ήμουν? Διότι θα φαινόταν η γύμνια μου. Θα ήταν φως φανάρι πως δεν το γνωρίζω το θέμα, όσο και αν προσπαθώ να το καλύψω. Γι' αυτό λέω να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Αυτό ξέρει. Μπορεί καμιά φορά εμείς οι ίδιοι να μην ξέρουμε, αλλά αυτό ξέρει. Και αφού τέλειωσα με τα απολογητικά, ας περάσω τώρα στον πραγματικό λόγο του βίντεο, που είναι να εξηγήσω όσο μπορώ και γνωρίζω ή υποπτεύομαι το γιατί υπήρχαν λάθη τέτοια, λάθη στις ταινίες. Αυτό εξάλλου είναι και ένα βασικό ερώτημα πολλών από εσάς στα σχόλια, μα πώς δεν τα έβλεπαν, γιατί τα άφηναν κτλ. Εξήγησα από το πρώτο μου κιόλας βίντεο πως η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή βγήκε στον αέρα πειραματικά το 1966. Υπάρχει και σχετικό σχόλιο, σχεδόν ολόκληρο νούμερο επιθεώρησης, στο Ραντεβού στον Αέρα που γυρίστηκε την ίδια χρονιά, με τη Βλαχοπούλου να σχολιάζει αυτές τις πρώτες πειραματικές εκπομπές της τηλεόρασης. Οι πρώτες εκπομπές εξέπεμψαν από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, από το σταθμό Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή τη συγχωρεμένη ΕΡΤ. Εμείς οι αρχαίοι την προλάβαμε. Θυμηθείτε το Λούφα και Παραλλαγή του Περάκη, την κανονική του Λούφα του 1986. Οι συστηματικές εκπομπές όμως άρχισαν από το 1970 και μετά, δηλαδή ουσιαστικά στο ξεψύχισμα του κινηματογράφου. Με την ευκαιρία εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως σίγουρα μεγάλο μέρος της κατρακύλας του κινηματογράφου οφειλόταν στην τηλεθέαση. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν φταίει κυρίως η τηλεόραση. Κυρίως φταίει ότι ο εμπορικός κινηματογράφος τότε έγκωσε. Δεν το προχώρησε το πράγμα. Δεν κατάφερε να ανανεωθεί. Από το 1970 ανακυκλωνόταν συνεχώς γύρω από τα ίδια και τα ίδια αφηγηματικά μοντέλα, τρώγοντας τις σάρκες του και ρίχνοντας τις ποιότητες. Οι περισσότερες λοιπόν ταινίες όχι απλώς γυρίστηκαν προ τηλεόρασης, δεν γνώριζαν καν οι συντελεστές τους τι πάει να πει τηλεόραση. Οι συντελεστές τότε, κυρίως οι ηθοποιοί, γύριζαν μία ταινία με την εντύπωση ότι θα παιχτεί 1-2 μήνες στην αίθουσα και έπειτα θα θαυτεί στα ράφια του παραγωγού. Δεν θα την ξαναδεί ποτέ κανείς. Και πράγματι, όλες αυτές τις ταινίες που γυρίστηκαν το 50 και το 60, ποιοι τις ξαναείδαν ποτέ πριν τη δεκαετία του 80 που άρχισαν να τις προβάλλει κατά κόρον η τηλεόραση? Ποιοι και πότε τις ξαναείδε κάποιος? Κανείς ποτέ. Ξεθάφτηκαν για την τηλεόραση. Και το κατά κόρον που είπα είναι και αυτό σχήμα λόγου, διότι οι μικροί που ήμασταν καθόμασταν Σάββατο βράδυ, ας πούμε, μπροστά στην ΕΡΤ, γιατί μόνο δύο κανάλια υπήρχαν τότε, όπου θα βλέπαμε μία ταινία με τη Βλαχοπούλου, παράδειγμα η Σαραντάρα, την οποία θα τη βλέπαμε για πρώτη φορά, το λέω για τα νέα παιδιά, και δεν θα την ξαναβλέπαμε παρά μετά από χρόνια πάλι, εφόσον και αν την ξανάπαιζε η ΕΡΤ. Και οι ταινίες τότε πρόβαλαν μέσα στη βδομάδα 2 ή 3. Μετά το 1990 και με την άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης παίζανε πια 2 με 3 ταινίες την ημέρα. Αυτό είναι ένα πρώτο πρίσμα κάτω από το οποίο μπορούμε να δικαιολογήσουμε σε μια πρώτη ανάγνωση τα όποια λάθη έχουν οι ελληνικές ταινίες. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά.
Καταρχάς, τα λάθη δεν είναι όλα ίδια, υπάρχουν κατηγορίες. Και να ξεκινήσουμε από τα λάθη που προέκυπταν στο μοντάζ. Για την ακρίβεια, στο μοντάζ τα διαπίστωναν. Στην ουσία πρόκειται για λάθη ρακόρ. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το ρακόρ, είναι η ενδυματολογική και η σκηνική συνέπεια από σκηνή σε σκηνή και από πλάνο σε πλάνο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ηθοποιός να ανοίγει την πόρτα με άσπρο παντελόνι και στο σπίτι να τον βλέπουμε να φτάνει με μαύρο. Ούτε μπορούμε να βλέπουμε τον ηθοποιό στο ένα πλάνο να κρατάει ποτήρι και στο άλλο μπουκάλι. Για αυτά τα ρακόρ συνήθως υπεύθυνος ήταν ο λεγόμενος κρυπ, ο κλακέτας, ο οποίος ήταν δεύτερος βοηθός σκηνοθέτη, ο βοηθός του βοηθού δηλαδή. Και αυτά τα λάθη προέκυπταν, να το πούμε στα γρήγορα, διότι όταν, ας πούμε, σε ένα σενάριο έχεις τρεις σκηνές που είναι στο σαλόνι του πρωταγωνιστή, τρεις σκηνές όμως που είναι σε διαφορετικούς χρόνους στην ταινία, η μία στην αρχή, η άλλη στη μέση και η άλλη στο τέλος, τότε ο παραγωγός θα νοικιάσει ένα σπίτι ή θα στήσει σκηνικά το σαλόνι του ήρωα και θα γυριστούν και οι τρεις σκηνές μέσα σε μία μέρα ή σε δύο ανάλογα με τη δυσκολία τους. Και στο τέλος ο μοντέρ, μοντάροντας με τον σκηνοθέτη της ταινίας, θα βάλει την κάθε σκηνή στη θέση της. Πριν και μετά όμως από κάθε σκηνή σαλονιού υπάρχουν άλλες σκηνές που πρέπει να δένουν με τη σκηνή του σαλονιού ενδυματολογικά και σκηνικά και οι οποίες ή έχουν γυριστεί ή θα γυριστούν. Αν προηγείται λοιπόν μια σκηνή όπου ο ήρωας από τον δρόμο μπαίνει στο σπίτι και μετά στο σαλόνι, ο σκριπ θα πρέπει να έχει σημειώσει πώς ήταν ο ηθοποιός όταν γύρισαν τη σκηνή του σαλονιού, τι ρούχα φορούσε, τι χτένισμα είχε. Αν δεν γίνει σωστά αυτό, τότε προκύπτουν τα ευτράπελα. Σήμερα με την τεχνολογία βέβαια και με ένα κινητό στο χέρι φωτογραφίζεις και έχεις όλα τα δεδομένα. Αυτό λοιπόν τώρα αφορά τα τραγικά λάθη στα ρακόρ. Υπάρχουν όμως και τα μικρά ανεπαίσθητα λαθάκια από πλάνο σε πλάνο. Δηλαδή στο ένα πλάνο το ποτήρι είναι εδώ και στο επόμενο έχει μετακινηθεί πιο εκεί. Αυτά είναι αναπόφευκτα και δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Και τα βρίσκεις και στις πιο ακριβές παραγωγές του Hollywood. Έκατσα για πλάκα πριν δύο μήνες και παίρνοντας τυχαία 6-7 ταινίες του Hollywood και σχετικά πρόσφατες, μέσα σε 2 ώρες βρήκα τόσα τραγικά λάθη που έκανα ολόκληρο βίντεο. Θα το βρείτε και αυτό στο κανάλι. Και αυτό για να μην νομίζουμε πως μόνο οι ελληνικές ταινίες έχουν το προνόμιο. Τραγικά λάθη λοιπόν στα ρακόρ δεν έχουμε. Ένα 38 παράδειγμα που το έβαλα στο πρώτο βίντεο είναι ο Νίκος Γαλανός στην Αμαρτία της Ομορφιάς που ανεβαίνει μια σκάλα με μαύρο παντελόνι και φτάνει απάνω με άσπρο. Αυτό τώρα είναι ένα λάθος από τις εξαιρέσεις. Και πώς προέκυψε ένας Θεός ξέρει. Σίγουρα τα δύο αυτά πλάνα γυρίστηκαν σε διαφορετικές ημέρες και κάποιος μπέρδεψε τις σημειώσεις. Τι φορούσε δηλαδή ο ηθοποιός στο προηγούμενο πλάνο. Περνάμε τώρα στα λάθη σεναρίου. Αναλυθοφάνειες δηλαδή ή αντιφάσεις που προκύπτουν από το ίδιο το σενάριο και δεν μπήκε κανείς στον κόπο να τις επισημάνει ώστε να διορθωθούν. Αυτά τα λάθη είναι ανεπίτρεπτα και εμένα προσωπικά με κάνουν έξω φρενών. Τέτοια, ας πούμε, είναι η σκηνή του Φόσκολου στο «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω», όπου μέσα στο καταχύμωνο πάνω στα χιόνια βλέπουμε ένα φίδι να δαγκώνει τον καζάκο. Ή η περιβόητη σκηνή με τη Βουγιουκλάκη ως Πίπη και τον Παπαμιχαήλ που συναντούν έξω από το νυχτερινό κέντρο τον γαμπρό με τη Σακαράκα. Αφού λοιπόν και οι δύο και το ζευγάρι και ο γαμπρός πάνε στα Γιάννενα, τότε γιατί δεν του ζήτησαν να του πάρει μαζί? Αυτό δεν γίνεται να μην μου το δικαιολογήσεις. Πώς, δεν ξέρω, εσείς ο συγγραφέας. Βάλε τον Πίπη να λέει πως εγώ στη Σακαράκα αυτού δεν μπαίνω. Ή βάλε τον γαμπρό να μην πηγαίνει σόνι και καλά στα Γιάννενα, ότι θα διανυχτερεύσει κάπου εκεί κοντά και θα πάει αύριο μεθαύριο. Δικαιολόγησέ το κάπως. Αλλιώς δημιουργείς τέτοιου είδους συγχύσεις στους θεατές, όπου ένας θα πει ξέρεις εννοούσε αυτό, ο άλλος θα πει ξέρεις δεν μπήκε γιατί φοβόταν και τα... Και όλα αυτά για ένα ζήτημα ανύπαρκτο για την ταινία. Όσο για το φίδι στο Φόσκολο, το γκούγκλαρα και είδα ότι υπάρχουν πράγματι κάποιες εξαιρέσεις φιδιών που δεν πέφτουν, λέει, σε χειμερή ανάρκη ή πέφτουν για λίγο, ξέρω εγώ. Εγώ θεατής όμως δεν οφείλω να το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι τα φίδια το χειμώνα κοιμούνται. Αλλιώς πρέπει να βγεις στην κάμερα και να μου το διευκρινίσεις ότι ξέρεις, αυτό το φίδι που θα δεις τώρα στην ταινία είναι από τα άλλα τα φίδια, από αυτά που δεν κοιμούνται. Στις ταινίες και ειδικά στις εμπορικές που στηρίζονται στην αφήγηση, στο παραμύθι της ιστορίας, πρέπει να είναι όλα ξεκάθαρα. Ισχύει μόνο ό,τι μου υποδεικνύουν να δω και να ακούσω ως σκηνοθέτης και ως σεναριογράφος. Ερμηνείες άλλου είδους του τύπου «ξέρεις εδώ εννοούσε εκείνο» ή «εκεί υπονοούσε τ' άλλο» είναι άκυρες. Ισχύει μόνο ό,τι βλέπω. Ακόμα και αν το σενάριο υπονοεί κάπου κάτι, πρέπει και αυτό να είναι ξεκάθαρο ως υπονοούμενο, ότι μπορεί να το πιάσει ο θεατής. Αλλιώς δεν είναι υπονοούμενο, είναι πούντο-πούντο το δαχτυλίδι. Και πρέπει και ως υπονοούμενο βέβαια να υπαληθεύεται στην ιστορία, όπως μου τη δίνουν, όχι να αντιφάσκει.
Αυτά τα λάθη προέκυπταν από σεναρίστες άπειρους και από μια γενικευμένη διάθεση ευκολίας που διακατήχε τις ταινίες από το 1967 και μετά. Αυτό που με κάνει όμως έξω φρενών είναι ότι κανείς δεν τα επεσήμανε. Το σενάριο περνά από τόσα χέρια, παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιοί, κανείς. Και δεν είναι μόνο οι αντιφάσεις στα σενάρια στις τότε ταινίες, είναι και οι ευκολίες. Στο ορατό της μηδέν δηλαδή ο πλειοκτήτης δεν κολώνει να στείλει στο θάνατο το πλήρωμα ολόκληρου τάνκερ και με το βασικό επιζήσαντα μάρτυρα παιδιαρίζει λίγο ξύλο, λίγο η μηχανή που δεν ξέρω εγώ. Θα μου πεις τώρα τι θες, να σκοτώσει τον ήρωα από την αρχή και στην ταινία τι θα δείξει? Κάντο με αληθοφάνεια ρε παιδί μου, με όρους πραγματικότητος, στην υπερβολή της μεν, αλλά όχι με όρους εξωγήινους. Δεν το κάνεις όμως γιατί θέλεις να δείξεις στον κόσμο τις καπιτάλε αβανταδόρικες σκηνές με ξύλο, με το παραμύθι ένας εναντίον όλων, με κραυγαλές μεγαλοστομίες περί ηθικής αλήθειας και όλα αυτά για να αναδειχτεί ο Σταρ και να συντηρηθεί η εικόνα του, έτσι όπως την ήθελαν οι τότε θεατές. Τότε λειτουργούσε απόλυτα το φωσκολικό μοντέλο του ήρωα. Το ορατό της μηδέν έκοψε περίπου 650.000 εισιτήρια μόνο στην πρώτη προβολή. Και πρώτη προβολή σήμαινε τότε μόνο στα σινεμά της Αθήνας. Όχι που λένε για τις σημερινές ταινίες 1 εκατομμύριο εισιτήρια και μετράνε τα εισιτήρια όλης Ελλάδος. Αν μετρήσουμε πόσα εισιτήρια έκοψε σε ολόκληρη την Ελλάδα η κάθε ταινία της Βουγιουκλάκη, γεια σας. Αντίστροφα λοιπόν, για να το κάνει κανείς σωστά στο ορατό της μηδέν, θα έπρεπε να δείξει έναν ήρωα που καθόλου ήρωας δεν είναι. Είναι ένας ανθρωπάκος που πλέον κινδυνεύει η ζωή του ως μάρτυρας, που φοβάται, κρύβεται, δηλιάζει κάποιες φορές. Ένας κανονικός άνθρωπος σαν όλους εμάς. Οι ήρωες του Φόσκολου όμως από ό,τι φαίνεται δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι σαν και εμάς. Ήταν δηλαδή οι ήρωες που θα θέλαμε να ήμασταν. Δεν πειράζει, το προσπερνάμε. Και περνάμε τώρα στα σκηνικά, όπου και εκεί χύθηκε πολύ αίμα στα σχόλια. Τόλμησα να βάλω στο δεύτερο βίντεο ένα κομμάτι που έδειχνα ότι στα σκηνικά της μιας ταινίας γύριζαν σκηνές και από την επόμενη ταινία. Αυτό γινόταν κυρίως στη Φίνος Φιλμ. Πολλοί δεν το κατάλαβαν. Μου έγραφαν σχόλια του τύπου γιατί είναι λάθος το μέρος που γύρισαν σκηνές από τη μια ταινία να έρθουν και οι επόμενοι να γυρίσουν κτλ. Εννοώντας τους εξωτερικούς φυσικούς χώρους. Μα εγώ δεν ασχολήθηκα με φυσικούς χώρους, αλλά με στημένα σκηνικά. Αντικειμενικά να το δούμε με κινηματογραφικά κριτήρια πόσο σωστό είναι να προσαρμόζεις την ταινία σου ή σκηνές από την ταινία σου σύμφωνα με τα σκηνικά της προηγούμενης ταινίας. Και τα αμερικάνικα στούντιο για τις ταινίες τους στείναν και ξεστείναν σκηνικά. Δεν διανοήθηκε ποτέ κανείς στα σκηνικά της προηγούμενης ταινίας να γυρίσουν και την επόμενη. Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι παραγωγοί δαπανούσαν εκατομμύρια δολάρια για κάθε ταινία, χρήματα που δεν διέθεταν οι Έλληνες παραγωγοί. Αλλά κι αν τα διέθεταν, τόσο μικρή που είναι η αγορά της Ελλάδος, δεν θα τα έπαιρναν ποτέ πίσω. Καμία αντίρρηση. Απολύτως κατανοητό. Οπότε, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν ο Φίνος στη θέση του Φίνου? Τι θα έκανα? Απολύτως τα ίδια. Αστειεύεστε τώρα. Τα ίδια θα έκανα. Εννοείται πως αφού έχω χώσει ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξω το σκηνικό, ας πούμε το Ιδραίκο χωριουδάκι στο Γοργόνες και Μάγκες, ότι στο ίδιο σκηνικό με λίγες μεταποιήσεις θα γυρίσω και το γυμνή στον δρόμο. Δηλαδή τι, θα τον γκρέμιζα και θα φτιάχνα καινούργιο από την αρχή? Ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι άλλωστε? Ποιοι από εμάς το πήραν χαμπάρι τόσες δεκαετίες που βλέπουμε τις ταινίες στην τηλεόραση? Κανένας. Έπρεπε να έρθει το ίντερνετ και η τεχνολογία, ώστε να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τις ταινίες αυτές τη μία δίπλα στην άλλη, να τις αντιπαραβάλουμε και να ανακαλύψουμε τις όποιες ομοιότητες ή τα λάθη τους. Τώρα κάποιοι από εσάς είστε επιοικείς και δεν το θεωρείτε λάθος? Δεκτό. Ωστόσο είναι κάτι, είναι ένα θέμα. Δύο ταινίες ανακαλύψαμε πως γυρίστηκαν στο ίδιο σκηνικό. Δεν δικαιούμαι να το εντοπίσω και να το σημειώσω? Έτσι για την ιστορία, δεν δείτε το σαν χαριτωμένο παιχνίδι? Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τα σχόλια και που είναι οι αυτοσχεδιασμοί των ηθοποιών. Πολλοί μάλιστα με προέτρεψαν να κάνω ειδικό βίντεο για τους αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών, λες και έχω τα πρωτότυπα σενάρια στα χέρια μου για να μπορώ να κρίνω πού και σε ποιο βαθμό αυτοσχεδίαζαν τότε οι ηθοποιοί. Τέλος πάντων. Ωστόσο, μην παρασύρεστε από τις εκ των υστέρων δηλώσεις πολλών. Επειδή εκ των υστέρων έχουμε αγιοποιήσει τα πάντα, κυρίως τις ερμηνείες σε βαθμό εξωπραγματικό. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι πως δεν υπήρχαν αυτοσχεδιασμοί. Τουλάχιστον στο βαθμό που πιστεύετε. Και πάντως σε καμία περίπτωση την ώρα του γυρίσματος. Την ώρα του γυρίσματος ο ηθοποιός θα αυτοσχεδιάσει μόνο αν συμβεί κάποιο απρόοπτο προκειμένου να σώσει τη σκηνή. Όταν ο σκηνοθέτης πει action και το φιλμ αρχίζει να γράφει, ποιος είναι αυτός ο ηθοποιός που θα διακινδυνεύσει το γύρισμα, χρήμα και χρόνο, κάνοντας έναν αυτοσχεδιασμό που πρώτον δεν γνωρίζει αν θα του βγει,
Δεύτερον, δεν γνωρίζει κι αν ακόμα του βγει ότι θα είναι εν τέλει ένας επιτυχημένος αυτοσχεδιασμός. Τρίτον, κι αν ακόμα είναι ένας επιτυχημένος αυτοσχεδιασμός, δεν γνωρίζει αν θα αρέσει στο σκηνοθέτη, ο οποίος μπορεί να σου πει: ωραίος αυτοσχεδιασμός, ρε φίλε, αλλά δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα του ήρωα που υποδίεσαι. Και τέταρτον, πώς είναι σίγουρος ο πρωταγωνιστής που θα κάνει τον αυτοσχεδιασμό, πως ο συμπροταγωνιστής του θα μπει αμέσως στο κόλπο, χωρίς να τα χάσει και θα τον ακολουθήσει. Αυτό γινόταν μόνο στο θέατρο, όπου εκεί ο άρχον της σκηνής είναι ο ηθοποιός και έχει τη δυνατότητα να παίζει το έργο κάθε μέρα δύο παραστάσεις τότε, ώστε να μπορεί να δοκιμάζει και αυτοσχεδιασμούς και ό,τι άλλο ήθελε. Στον κινηματογράφο ξεχάστε το, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπήρξαν ποτέ. Είναι πολύ ακριβώς σπόρο ο κινηματογράφος. Τώρα, αν υπάρχουν πράγματι κάποιες σκηνές όπου περιέχουν κάποιους αυτοσχεδιασμούς, αυτοί οι αυτοσχεδιασμοί προέκυψαν στις πρόβες της σκηνής και όχι κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Αυτοσχεδιασμοί στις πρόβες που τους ενέκρινε ο σκηνοθέτης, που έκαναν το συνεργείο να γελάσει, ο Βουτσάς, ας πούμε, στο Γόη, στην νοικιασμένη βίλα που χτυπάει το πόδι του στο σκαλοπάτι στο πρώτο επίπεδο της εισόδου, λέγοντας τι τα θέλουν τα πεζοδρόμια μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι μια προσθήκη του Βουτσά. Το έχει πει ο ίδιος. Δεν ήταν στο σενάριο. Το πρόσθεσε όμως στην πρόβα. Όλα αυτά προέκυπταν στις πρόβες. Άρεσαν, κρατήθηκαν και δουλεύτηκαν για να τα δούμε σήμερα εμείς την ταινία με την απλότητα και την φυσικότητα του αυτοσχεδιασμού, ακριβώς επειδή είναι δουλεμένα και μελετημένα μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια. Οι καλοί ηθοποιοί, φίλοι μου, δεν είναι καλοί ηθοποιοί επειδή είναι καλοί μάγοι, θεοί ή μύθεοι. Οι καλοί ηθοποιοί είναι καλοί επειδή είναι πολύ καλοί επαγγελματίες σε αυτό που κάνουν, μαζί με την ευφυΐα τους βέβαια και το ταλέντο τους. Και που είναι πολύ σημαντικότερο αυτό και πολυτιμότερο από το να είναι καλοί μάγοι. Και να κλείσω με τα σαρδάμ, όπου υπάρχουν αρκετά σε πολλές ταινίες. Εδώ δεν έχω να πω τίποτα παρά μόνο τα αυτονόητα. Αν ένας ηθοποιός κάνει ένα μικρό ή και μεγαλύτερο σαρδάμ και τον μπαλώσει στη συνέχεια αυτοσχέδια σώζοντας τη σκηνή, όπως έκανε συνήθως η Βλαχοπούλου, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, περνάει. Όμως δικαιούμαι να το εντοπίσω και να το καταγράψω ιστορικά. Αυτό δεν αποτελεί μομφή προς τους ηθοποιούς, ούτε αρνητική κριτική απέναντι στις ταινίες. Ήταν ηρωικές εκείνες οι εποχές που κάναν κινηματογράφο, ειδικά την πρώτη περίοδο. Με λίγα χρήματα, με πενιχρά μέσα, κατάφεραν και έβγαλαν πολλές, πολύ καλές ταινίες. Όταν όμως άρχισαν τα πράγματα να βιομηχανοποιούνται, αρχίσαν τα budget, τα κασέτων star, τα marketing, τα promotion και όλα αυτά που έκαναν το film καθαρά εμπορικό προϊόν, τότε άρχισαν όλα αυτά τα λάθη να πληθαίνουν. Όχι γιατί οι άνθρωποι του κινηματογράφου έγιναν ξαφνικά ανεύθυνοι, αλλά γιατί δεν τους φτάναν πια οι χρόνοι. Ο Φίνος τη δεκαετία του 50 γύριζε 3 ταινίες και τη δεκαετία του 60 15. Αυτά ήθελα εν ολίγης να πω για τα περιβόητα λάθη του κινηματογράφου και θεωρώ περιττό να διευκρινίσω πως ό,τι είπα αφορά καθαρά τις προσωπικές μου απόψεις και την προσωπική μου αντίληψη. Βεβαίως και μπορεί ο καθένας να εκφράσει την όποια διαφωνία του και με πολύ μεγάλη χαρά θα ακούσω τον αντίλογό του.